Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον βόρειο τομέα των Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Είναι πριν από λίγο που έχω ενημερωθεί και εγώ και έχουμε ήδη μιλήσει και με τον Νίκο Τσβέργο, τον διευθυντή μας, και μας έδωσε και περισσότερη έτσι, εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω και τη δική σας λίγο ματιά και πληροφόρηση. Έχουν καταγγείλει οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μια πολύ πολύ έτσι, δυσόδη υπόθεση με απόλυτη ευθύνη και επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, όπως λένε, με λάσπη, με ηχογραφήσεις, με υποκλοπές, με παρακολουθήσεις από την εποχή τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση. Τι συμβαίνει πραγματικά? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήρε μια στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση, προκειμένου να αποφύγει τη συζήτηση για τα καυτά τα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, έχει επιλέξει να βυθίσει το πολιτικό σύστημα στο βούρκο της σκανδαλολογίας. Και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτές τις κινήσεις πολιτικού και επικοινωνιακού αντιπερισπασμού. Βλέπετε τα στοιχεία για την οικονομία, τις δηλώσεις του κυρίου Σταϊκούρα για δραματική ύφεση πάνω από το 15%. Βλέπετε πώς μιλάει και τοποθετείται ο κόσμος των επιχειρήσεων και της αγοράς. Βλέπετε την έκρηξη που έχει δημιουργήσει η αθλειότητα με τη λίστα πέτσα και την κατανομή ποσών σε site τα οποία είτε δεν έχουν περιεχόμενο, είτε δεν υπάρχουν καν, είτε έχουν να ανανεωθούν πολλά χρόνια, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Και την κατανομή των πόρων με αδιαφανή κριτήρια. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει επιλέξει να αποδράσει επικοινωνιακά και πολιτικά μέσα από αυτή την οδό και αυτή τη διαδικασία, και βεβαίως σε αυτά τα ζητήματα, επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, επειδή δεν έχουμε όλοι το ίδιο ύφος και την ίδια διαδρομή, όλα θα απαντηθούν και όλα θα έρθουν στο φως. Και να ξέρουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ότι είτε επιλέξουν να σπηλώσουν πρόσωπα, είτε επιλέξουν να σπηλώσουν πολιτικό χώρο και πολιτικό φορέα, θα μας βρούνε όλους ενωμένους και απέναντι σε αυτή τη χυδαία και άθλια διαδικασία προσπάθειας αναποσανατολισμού της πολιτικής και επικοινωνιακής ατζέντας. Λέτε όλα θα έρθουν στο φως. Να θυμίσω ότι έχουν καταγγείλει πηγές του ΣΥΡΙΖΑ παράνομες ηχογραφήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και με παράνομες παρακολουθήσεις από ιδιωτικούς μηχανισμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών με πτυχίο, επαγγελματίες δηλαδή του είδους και χωρίς που ξέρουν όμως να κάνουν προφανώς καλά τη δουλειά. Όταν λέμε λοιπόν ότι μπορεί να έρθουν και άλλα στοιχεία στο φως, σημαίνει ότι έχετε στοιχεία, έτσι, για όλα αυτά. Υπάρχουν στοιχεία μάλλον για όλα αυτά. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν παριστάνουμε ούτε τους δικαστές, ούτε τους εισαγγελείς. Εμείς είμαστε πολιτικοί. Ό,τι όμως υπάρχει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα έρθει στο φως και θα αναδεχθεί με τον τρόπο που πρέπει. Δεν ήταν από τη δική μας παράταξη. Ήταν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι απειλούσαν την προηγούμενη περίοδο δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Με φυλακή, φυλακή. Έτσι. Και πρέπει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να πάρει απέναντι σε αυτά τα ζητήματα θέση. Διότι και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το παίζει θεσμικό, είναι πάρα πολύ εύκολο να λες ότι σέβεσαι τη διάκριση των εξουσιών, όμως όταν κάθε τρεις και λίγο υποδεικνύεις, νουθετείς και παρωθείς δικαστές και εισαγγελικούς λειτουργούς στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν σε μία σειρά ζητήματα, νομίζω ότι στην πράξη δεν πιστεύεις και τόσο πολύ στη διάκριση των εξουσιών. Μάλλον αισθάνεσαι μόνιμος και νόμιμος ιδιοκτήτης της χώρας. Μάλλον αισθάνεσαι ότι έχεις τη δύναμη και την ισχύ να παρεμβαίνεις παντού και για τα πάντα. Και αν είναι τα δύσκολα της οικονομικής κατάστασης που έρχονται και φοβούνται πάρα πολύ στην κυβέρνηση, που ίσως είναι εύλογο να το φοβούνται γιατί είδαμε τα μέτρα που δεν πήραν ουσιαστικά, αναρωτιέμαι αν ο πολύς ο κόσμος όμως, ο οποίος πλήττεται από όλα αυτά, από τα πραγματικά προβλήματα, αν θα τον ενδιαφέρει αν η Νέα Δημοκρατία, αν η κυβέρνηση ψάχνει να φτιάξει, να στήσει, να δώσει εντυπώσεις για υποθέσεις. Αν θα τους έβγαινε και από αυτή την άποψη, δηλαδή, έχω αυτή την ειλικρινή απορία, ή αν αυτό είναι κάτι το οποίο για τους ίδιους
ίδιους, η Νέα Δημοκρατία, μοιάζει λογικό να κάνουν. Αν όποτε νιώθουν ότι απειλούνται ή ότι πιέζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τις λίστες με τα χρηματοδότηση καναλιών και όχι μόνο, με χίλια δύο πράγματα, αν αυτό θεωρούν ότι είναι μια άμυνα η οποία θα τους βγει. Είναι ένα ερώτημα αυτό, αν θα μπορέσει να τους βγει αυτό. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κοινωνικό αισθητήριο πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Όλοι πλέον βλέπουν, ξέρουν και παρακολουθούν. Έχει περάσει ένας χρόνος από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Υπάρχει μια κραυγαλαία και απόλυτη διάψευση των προσδοκιών και πριν μπούμε στη φάση της πανδημίας. Αλλά η πανδημία για πολλούς απετέλεσε μια ευκαιρία πολιτική και οικονομική για όργιο απευθείας αναθέσεων, για νομή χρήματος και εξουσίας σε μίντια και ιδιοκτήτες μίντια της αρεσκίας τους. Και όλοι σιγά σιγά αρχίζουν να θυμούνται ότι αυτή η νέα δεξιά που δίθεν θα έφερνε στη διακυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης εν έτη 2019 είναι πιο παλιά ακόμη και από την παλιά δεξιά που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα. Κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω λίγο το medium εδώ πέρα, αλλά έχω διαβάσει τις καταγγελίες από τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει και μία μέσα σε όλο αυτό το ζόφο τουλάχιστον που καταγγέλει για τις μεθοδεύσεις που συζητήσαμε και πήραμε τον Νίκο τον Σβέρκο, υπάρχει και μία, ας το πούμε, έκκληση, μία πρόσκληση προς τον κύριο Μητσοτάκη ειδικά να σταματήσει άμεσα αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο για την δημοκρατία. Αναρωτιέμαι αν μία τόσο λυσαλαία επίθεση από τις Νέες Δημοκρατίες και με υπουργούς της και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με άλλα κέντρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό είναι κάτι τόσο άγριο που εσάς σας δίνει την δυνατότητα να το αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο, σας καλούμε να το σταματήσετε τώρα να τελειώνουμε ή αν χρειαστεί να περιμένουμε εμείς που το παρακολουθούμε όλο αυτό το κορύφωση αυτής της κόντρας, γιατί βλέπω μια προτροπή προς τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει, λέτε, άμεσα αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο. Κοιτάξτε, έχουμε θεσμική και πολιτική υποχρέωση και προς την κυβέρνηση και προς τους πολίτες να αναδείξουμε τον κίνδυνο. Προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Ο ανεύθυνος και τυχοδιοκτικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η επικοινωνία από τη Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση στο να γίνει κυβέρνηση συνεχίζεται και δυστυχώς κατά τη γνώμη μου θα σκληρύνει την επόμενη περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πιο σκληρή, πιο επιθετική, πιο τυχοδιοκτική, πιο αδίστακτη στην εργαλειοποίηση μια σειρά ζητημάτων που έχουν σχέση με την πολιτική και το ήθος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όσο θα βαθαίνει η κρίση, όσο θα αυξάνεται η φτωχοποίηση, τόσο η Νέα Δημοκρατία θα αφαιρεί από το πολιτικό της οπλοστάσιο διαδικασίες δημοκρατικού ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Εμείς θα ασκήσουμε όλα τα πολιτικά και κοινοβουλευτικά μέσα προκειμένου να επισημάνουμε αυτή την αυταρχική σκλήρυνση και αντιδημοκρατική διολίσθηση, όμως η δική μας ασφαλείας είναι η λαϊκή συμμετοχή, η λαϊκή κινητοποίηση και η λαϊκή πίεση, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλοτρόπως και πιστεύουμε ότι την επόμενη περίοδο θα αυξηθεί, προκειμένου να υπάρξει μια κοινωνική αντιπολίτευση και ένα κοινωνικό φρένο σε αυτόν αντιδημοκρατικό κατήφορο. Θέλω να πιστεύω ότι και με τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος δημοκρατικής προοδευτικής αντιπολίτευσης θα μπορέσουμε σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων να βρούμε, αν όχι κοινό, τουλάχιστον παράλληλο βηματισμό προκειμένου να διασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά αυτονόητα και για την Ελλάδα. Και να ζητήσουν και από την πλευρά τους να ασκηθεί άπλετο φως, διαφάνεια, να μάθουμε όλοι τι πραγματικά συμβαίνει. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, το είπατε δύο φορές. Έρχεται η ώρα να αποφασίσουν όλοι με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν στο ζήτημα των δημοκρατικών ελευθεριών, της δυνατότητας έκφρασης μιας αντίθετης άποψης, του πλουραλισμού και της πολυφωνικότητας στο επίπεδο της δημοκρατίας. Να μην επιστρέψουμε σε μέρες παρακράτους. Και σκοτεινές. Και πάει πολύ, εν πάση περιπτώσει, να μας εγκαλεί η δεξιά στην Ελλάδα την προοδευτική παράταξη και την αριστερά για παρακράτος. Όποιος διαβάσει τη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία, την ιστορία του 20ου αιώνα, υπάρχει ένα αφολόγιο σχέσεων παρακράτους και δεξιάς. Mm-hmm.
Καταλαβαίνω πάντως ότι περιμένετε να γριέψει όλη αυτή η κατάσταση, το είπατε με τον τρόπο σας, να δούμε τι άλλο θα βγει στο φως και πώς θα κινηθεί. Πρέπει να πάρει θέση και, και για το πολιτικό σύστημα και το νομικό σύστημα. Ο νομικός μας δικαιωτικός κόσμος. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.